Μπαίνω λοιπόν, έχω τους κωδικούς στα χέρια μου αυτή τη στιγμή στο TaxisNet. Πώς μπορώ να μπω εγώ, να δω τι γίνεται, χρωστάω, τι φορά χρωστάω και πότε θα πληρώσω και γενικότερα. Κοίταξε να δεις, γενικά με τους κωδικούς του Taxis, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι κάθε φορολογούμενος πρέπει να τους γνωρίζει. Δεν είναι προσωπική υπόθεση του λογιστή η κωδική του Taxis, είναι προσωπικό δεδομένο του κάθε φορολογούμενου που μέσω των κωδικών μπορεί να κάνει μια σειρά διαδικασιών, υποβολή δηλώσεων, να βρει το καθαριστικό, να βρει τι χρωστάει στην εφορία, να βγάλει τα τέλη κυκλοφορίας, να βγάλει τον ένφια. Και γενικότερα οι κωδικοί του Taxis πλέον χρησιμοποιούνται και από μια σειρά άλλων υπηρεσιών. Παραδείγματος χάρη, με τους κωδικούς του Taxis βλέπεις τις εισφορές του ΕΦΚΑ, με τους κωδικούς του Taxis βλέπεις τα ένσημα που σου έχουν κολλήσει τα προηγούμενα χρόνια μέσω της διαδικασίας της ΙΔΙΚΑ. Και γενικότερα οι κωδικοί του Taxis πλέον χρησιμοποιούνται σε μια σειρά υπηρεσιών πέρα από το Υπουργείο Οικονομικών. Από εκεί και πέρα, εάν μπεις μέσα στην εφαρμογή της ΑΔΕ, από την ιστοσελίδα της ΑΔΕ, γενικά η ιστοσελίδα είναι αρκετά φιλική προς τους χρήστες και αυτούς που δεν γνωρίζουν καλά υπολογιστές. Οδηγεί τον χρήστη στο να βρει αυτό που θέλει. Παραδείγματος χάρη, μπαίνεις μέσα και σου λέει βρες το καθαριστικό του 2017. Κλικάρεις μέσα, περνάς τους κωδικούς του Taxis που είναι απαραίτητο για να μπεις στην προσωπική σου εικόνα και σε οδηγεί στην εικόνα της φορολογικής δήλωσης του 2017. Από εκεί μπορείς να κατεβάσεις το καθαριστικό του Άρα, 2017. Άρα λοιπόν, γιατί με ρώτησαν συγκεκριμένοι άνθρωποι πώς θα δουν το φόρο λοιπόν που θα πληρώσουν, βάζουμε τους κωδικούς. Είτε από τα στοιχεία οφειλών, είτε από το καθαριστικό του 2017.